Είναι μια κλασική περίπτωση που είδαν πως καταραίει ακριβώς ένα σύστημα που δεν είχε καμία διέξοδο, δεν ήταν ένα βιώσιμο σύστημα. Ο καινούργιος εθνικός σχεδιασμός είναι σε τελείως διαφορετική κατεύθυνση, είναι στην κατεύθυνση της πρόληψης, της επαναχρησιμοποίησης, της διαλογής στην πηγή. Όλα αυτά τα πολύτιμα προϊόντα που παράγουμε στο σπίτι μας, είναι κρίμα να πετάγονται και να δημιουργούν όλη αυτή την τοξική βόμβα. Γνωρίζετε ότι η περιφέρεια όσον αφορά την Πελοπόννησο έχει ένα δικό της πρόγραμμα δημιουργίας ενός εργοστασίου κλπ. Η δική σας θέση είναι διαφορετική. Τι τελικά θα ισχύσει, γιατί οι πολίτες πραγματικά ενδιαφέρονται? Νομίζω ότι θα ισχύσει αυτό που θέλουν οι δήμαρχοι. Δηλαδή να διαχειρίζονται τα απορρίμματα, μπορούν να τα διαχειριστούν ή κάθε δήμος χωριστά ή κάθε συστάδα δήμων. Η περιφέρεια πρέπει να συντρέξει αυτή την προσπάθεια. Οι μεγάλες φαραωνικές εγκαταστάσεις δεν νομίζω ότι είναι μέσα στο σχεδιασμό. Παρά όμως την επίσκεψή σας στην Τρίπολη, εντούτοις ο Περιφερειάρχης συνεχίζει και λέει ότι περιμένουμε μία απόφαση προκειμένου να προχωρήσουμε στο εργοστάσιο. Ο κόσμος πραγματικά αναρωτιέται τι θα γίνει. Επί της ουσίας, πείτε. Μα ξαναλέω, ας ακουστούν οι δήμαρχοι. Γιατί οι δήμαρχοι οι οποίοι θα κληθούν, ένας δήμος που αυτή τη στιγμή παράγει ας πούμε 10.000 τόνους απορρίμματα, όπως ο συγκεκριμένος δήμος, το να καλείται να πληρώσει τα επόμενα 27 χρόνια περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Νομίζω ότι τα λέει και μόνο το όλο. Κανείς δεν θα το θέλει σε αυτό το πράγμα, γιατί θα είναι καταστροφή για τους δημότες. Ήδη αυτή είναι με πολύ χαμηλότερες τιμές, με 350.000 ευρώ τον τόνο, και υπάρχει πολύ μεγάλη δυσκολία. Άρα, είπετε μας λοιπόν τη διαδικασία και όσον αφορά το δημοναφείο. Η διαδικασία είναι ολοκληρωμένη διαχείριση. Αυτή τη στιγμή στα δίδυμα το έχουν ξεκινήσει ήδη, διαλογή στην πηγή, καφέ κάδος οπωσδήποτε να ξεχωρίσουμε τα οργανικά, να μην εμπλέκονται με τα άλλα προϊόντα. Ο κάδος για το γυαλί και τα υπόλοιπα σε ένα κάδο ή σε δύο ανάλογα με το μέγεθος του Δήμου. Οι χρηματοδοτήσεις. Οι χρηματοδοτήσεις είναι αυτές που έχουμε, τις έχουμε ήδη. Είναι οι χρηματοδοτήσεις από το ΕΣΠΑ. Έχουμε βάλει τα κονδύλια αυτά. Είναι έτοιμα. Θα ξεκινήσουμε τα ολοκληρωμένα προγράμματα και όποιος Δήμος είναι έτοιμος θα είναι έτοιμος και να χρηματοδοτηθεί. Καλωσορίζουμε τον Υπουργό σήμερα στην πόλη του Ναυπλίου και στο Δήμο Ναυπλίων για ένα ίσως το κορυφαίο θέμα που έχει να κάνει με τη διαχείριση των απορριμμάτων. Είναι πολύ σημαντικό το ότι, αν και οι εποχές είναι τέτοιες, διατηρεί αυτή την προτεραιότητα και επισκέπτεται τους Δήμους που είναι και οι άμεσα εμπλεκόμενοι και αυτοί που έχουν το πρόβλημα. Θα επαναλάβω για μία ακόμη φορά ότι η λύση μπορεί να έρθει μέσα από τους Δήμους, οι οποίοι είναι και αυτοί οι Δήμαρχοι, οι μοναδικοί που το αντιμετωπίζουν καθημερινά. Ήδη ο Δήμος Ναυπλίων, πριν ακόμα τον Εθνικό Σχεδιασμό, είχε προχωρήσει σε μία διαδημοτική συνεργασία με το Δήμο Άργους. Είναι δηλαδή παράλληλα μια κίνηση με τον Εθνικό Σχεδιασμό ότι μπορούν μέσα από συνεργασίες σε μικρότερες μονάδες να αντιμετωπίσουμε το θέμα. Η εκκίνηση της ανακύκλωσης εδώ και κάποιους μήνες στο Δήμο Ναυπλίων επίσης δείχνει την διάθεσή μας να πάμε στη φιλοσοφία της επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης, της διαλογής στην πηγή. Συμφωνούμε με όλα αυτά. Θεωρώ ότι οι χρηματοδοτήσεις είναι πολύ σημαντικό κομμάτι, από τη μία και από την άλλη. Κάτι το οποίο δυστυχώς δεν έχει ξεκαθαριστεί και θα πρέπει να ξεκαθαριστεί, να το ξέρουν οι πάντες, είναι το θέμα των ευθυνών και των αρμοδιοτήτων. Ποιος έχει την ευθύνη και τις αρμοδιότητες σχετικά με τα απορρίμματα. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει σαφές 100% σε ποια στιγμή ο καθένας έχει αρμοδιότητες. Νομίζω ότι όλα αυτά υπάρχει βούληση. Ο Υπουργός δουλεύει αρκετά το διάστημα που βρίσκεται στη θέση του. Νομίζω ότι όλα θα είναι προς την καλή κατεύθυνση. Άρα λοιπόν στη θέση του Υπουργού. Εμείς ήδη έχουμε κάνει τις κινήσεις για την προσωρινή διαχείριση απορριμμάτων, πάντα σε μικρότερες συνεργασίες με μικρότερες μονάδες. Αυτό σημαίνει ότι το πρόγραμμα της περιφέρειας πάει στο κενό. Εγώ θα πω ότι είναι προσωρινή διαχείριση απορριμμάτων και αυτό γιατί οποιαδήποτε χρηματοδότηση υπάρχει, μπορεί να πληρωθεί από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς μόνο με αυτούς τους τίτλους.